έκαναν επιβεβλημένη τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Εκ νέου, κατέθεσα συγκεκριμένε προτάσει στου αρχηγού των άλλων κομμάτων. Του ζήτησα να δώσουν καθαρή απάντηση σε πραγματικά ζητήματα. Κλήθηκα από τον ελληνικό λαό μαζί να αλλάξουμε τη χώρα. Παράλληλα διαχειρίζομαι την πρωτοφανή κρίση χρέους που κληρονομήσαμε. Σε αυτή την προσπάθεια εξ αρχής έχω τονίσει και επιδιώξει την συνεργασία. Την πιστεύω. Πρώτα γιατί δεν είναι η ώρα για συμβατική αντιπολιτευτική πολιτική. Δεν είναι ώρα για εύκολα λόγια. Δεύτερο γιατί στη μάχη αυτή θα μπούμε πιο δυνατοί και θα βγούμε νικητές πιο γρήγορα αν δουλέψουμε με πνεύμα εθνικής συνεννόησης. Άλλο μια κυβέρνηση να δίνει μάχη έχοντας την ευρύτερη κατανόηση, και άλλο να πλαγιοκοπείται συστηματικά για μικροκομματικού λόγου. Τρίτο, γιατί η Ελλάδα χρειάζεται αυτή τη στιγμή να δείξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενότητα, αποφασιστικότητα και εικόνα σοβαρότητα απέναντι σε όλου. Να δείξουμε ότι μπορεί να είμαστε διαφορετικοί, αλλά όχι εχθροί. Ότι το καλό του τόπου μα ενώνει, όπω ενώνει ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Αυτό αποτελεί εγγύηση και απάντηση σε όσους στην Ελλάδα αμφισβητούν. Συγκεκριμένα πρότεινα να συνεργαστούμε γύρω από μια σειρά από κοινά ζητήματα. Πρώτον, να δουλέψουμε μαζί για τις μεγάλες αλλαγές για τις οποίες διψά η κοινωνία μας. Να ανταποκριθούμε στο αίτημα των πολιτών που δεν, θέλει, δεν θέλουν ένα πολιτικό οικονομικό σύστημα στο οποίο κυριαρχούσε η λογική του πιάτσικου, της ιδιοτέλειας και της ιδιοποίηση. Με αποτέλεσμα σήμερα να πληρώνουμε όλοι και ο κάθε πολίτης αυτά τα σφάλματα με το πιο σκληρό τίμημα. Δεύτερο, να έχουμε κοινέ θέσει στι διαπραγματεύσει με του εταίρου μα για το καλύτερο εθνικό αποτέλεσμα. Τρίτο, ακόμα και στα ζητήματα στα οποία έχουμε επιφυλάξει, άλλε προσεγγίσει, να διαπραγματευτούμε με του εταίρου μα από κοινού, με τα άλλα κόμματα, για να προσπαθήσουμε να του πείσουμε για τι δικέ μα προτάσει και ζήτησα για παράδειγμα το ζήτημα φορολογία να είναι αντικείμενο κοινής Διαπραγμάτευση με του πιστωτέ μα. Τέταρτο, την ανάγκη να διαφυλάξουμε όλοι μαζί την κοινωνική συνοχή και ειρήνη στη χώρα μα. Πέμπτο, θύμισα σε όλου ότι ακόμα και προκλογικά είχα δηλώσει ανοιχτό σε κυβερνητική συνεργασία, ακόμα και αν έχουμε αυτοδυναμία. Συνεχίζω να έχω την ίδια άποψη και συνεχίζω να είμαι ανοιχτό σε συνεργασίε με δυνάμει που έχουν βεβαίω κοινού στόχου εξήγησα ότι μέσα στα πλαίσια των ορίων και των περιορισμών που μας θέτουν οι αντικειμενικές συνθήκες είμαι ανοιχτό σε οποιασδήποτε προτάσεις αρκεί να μην μας βγάζουν έξω από τους στόχους στόχους που μας οδηγούν στην έξοδο από την κρίση Κάλεσα όλους να συμφωνήσουμε στα εξή βασικά σημεία Πρώτον να δώσουμε απάντηση στο άμεσο και ζωτικό πρόβλημα του χρέους και των ελλημάτων σε συνεργασία με τους εταίρους μας, και αυτό για να κόψουμε μαχαίρι κάθε κουβέντα από αυτούς που διακινούν καταστροφικά σενάρια εξόδου της χώρας μας από το ευρώ. Δεύτερον, να συμφωνήσουμε όλοι ότι βάζουμε τέλος στα ελλείμματα και πάμε σε ίσως κελισμένο προϋπολογισμό, πλην τόκον, δηλαδή στο λεγόμενο πρωτογενές πλεονάσμα, από του χρόνου, το 2012. Τρίτον, να πάρουμε όλη τη γενναία απόφαση να μειώσουμε ένα αναποτελεσματικό, αντιπαραγωγικό και πελατειακά διονγκωμένο κράτο που η πατρίδα μας δεν μπορεί πια να σηκώσει. Τέταρτο να πάμε σε γενναίες αποκρατικοποιήσεις και σε σχέδια που αξιοποιούν αναπτυξιακά επιτέλους αυτή την κακοποιημένη δημόσια περιουσία. Και εξήγησα με κατηγορηματικό τρόπο ότι έκλογες θα γίνουν το 2013. Τότε θα αξιολογηθούμε και θα αξιολογηθούμε όλοι. Ο λαός, οι πολίτες έχουν βάλει πλάτη στην εθνική αυτή προσπάθεια και ζήτησα από τα κόμματα και όλο το πολιτικό σύστημα να κάνει το ίδιο. Η μέχρι σήμερα προσπάθεια είναι αυτή που κράτησε τη χώρα όρθια. Έχουμε πετύχει εντυπωσιακού στόχους. Από την πρωτοφανή μείωση του ελλείμματος κατά πέντε μονάδες του ΑΕΠ, ρεκόρ στην Ευρώπη, μέχρι και την εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών μας. Και ζήτησα από όλου να μην ισοπεδώνουν τις επιτυχίες, που τελικά είναι ένας άθλος του ελληνικού λαού. Αδικούμε εαυτούς και δίνουμε δικαίωμα σε όσους ποντάρουν στην αποτυχία μας. Μειώνουμε και την διαπραγματευτική μας δυνατότητα, δηλαδή την αξιοπιστία της χώρας που τώρα ανακτιέται. Δεν πρέπει να ολιγορήσουμε στη μέση ενός δύσκολου δρόμου. Να δείξουμε όλοι ότι παίρνουμε αποφάσεις που εγγυώνται την έστω και επίπονη αλλά ασφαλή πορεία εξόδου από την κρίση εξήγησα στου πολιτικού αρχηγού ότι πρέπει μαζί να στείλουμε αυτό το σαφές μήνυμα. Και μετά την σημερινή συζήτηση, συνεχίζω να πιστεύω ότι επί τη ουσία υπάρχουν πολλά στα οποία μπορούμε να συγκλίνουμε. Και ακόμα άλλα με περιθώρια κοινή επεξεργασίας. Απαιτείται όμως η πολιτική βούληση να υπερβούμε τα συμβατικά κομματικά αντανακλαστικά. Και αυτό θα φανεί στην πράξη. Οι περιστάσεις επιβάλλουν πιο γενναία βήματα από όλους. Δήλωσα και δηλώνω ανοιχτό σε περαιτέρω συγκεκριμένα βήματα συνεννόησης που συμβάλλουν στην εθνική προσπάθεια. Σε κάθε περίπτωση δηλώνω καθαρά. Η κυβέρνηση ανέλαβε και έχει την ευθύνη να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Σε συνεργασία με τον ελληνικό λαό. Αυτή την ευθύνη την τιμούμε στο ακέραιο. Με ή χωρί ευρύτερε πολιτικέ συνενέσει, να ξέρετε ότι κάνουμε αυτό που απαιτείται για να προφυλάξουμε τη χώρα και του πολίτε από μεγάλου κινδύνου. Την εξασφάλιση τη δανειοδότηση τη χώρα μα και τώρα και στο μέλλον, μαζί και τι μεγάλε τομές και αλλαγέ που χρειάζονταν εδώ και χρόνια και τώρα προχωρούν. Τι επόμενε μέρε θα ολοκληρώσουμε τι απαιτούμενε διαπραγματεύσει, θα πάρουμε όλε τι αναγκαίε αποφάσει. Χωρί να υπολογίζουμε το πολιτικό κόστο. Αλλά και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια εθνική συνεννόηση για το καλό τη χώρα. Με ένα μόνο στόχο: να σώσουμε την πατρίδα μα, αλλά και να την αλλάξουμε οριστικά. Αυτόν τον στόχο υπηρέτησα και αυτόν τον στόχο υπηρετώ.